Μαλάκα ήταν ευκαιρία να κράξουν τα καλά. Όχι, σταμάτησε. Ξεκινήσαμε. Είμαστε live από τη γειτονιά της Αλεξάνδρου Βόλου. Ξεκινάμε πάρα πολύ σύντομα. Σε 20 λεπτά θα ακούσουμε την πρώτη μας μουσική συναυλία. Ετοιμαστείτε, συντονιστείτε. Είμαστε ενθουσιασμένοι εδώ με τα κανάλια. Δείξε, δείξε το μπαλκόνι. Η Κατερίνα Κίτσου θα μας παίξει άρπα στις 7 και για 20 λεπτά θα ταξιδέψουμε με τους ήχους. Ήδη την ακούμε να κουρδίζει. Περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Δεν σε πιέζω, να βγεις μας πάρει. Πες μου ένα κομμάτι που θα παίξουμε, κάτι να έχω να ντύσω στο τέτοιο, να τα ψάχνω. Κομμάτι για το μισθή. Ναι, για να έχω να ντύσω στο ρεπορτάζ, όταν το μισθή, καταλάβεις, δεν χαλεί. Στο έφαξε. Είσαι ομενή και η κοπέρα. Πώς είναι το κομμάτι. Αυτή είναι η ξέρω. Μας κάνετε καμιά δήλωση στη σελίδα μας, κυρία Αλεξάνδρα. Θα φορέσει τώρα τη μάσκα της. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Εκεί πέρα. Από εκεί τα αρπαγιά. Γι' αυτό αφήστε μας το σπίτι σας.
Για να κάνουμε μερικές δηλώσεις ακόμα. Τι να πούμε, ξεκινήσαμε. Να πούμε χρόνια πολλά στην πρωτοβουλία. Χρόνια πολλά. 8 χρόνια δράσης. Έτσι. Στη γειτονιά, δυναμικά. Θέλεις να το πεις εσύ. Εγώ είμαι ο καμεραμάν σήμερα. Πες λίγο για το πρόγραμμα, τι κάνουμε σήμερα, με ποιους συνεργαζόμαστε, με ποιους συμπράττουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θες να πάμε εκεί να μιλήσουμε στον δρόμο. Πάμε, ναι. Έχουμε 80 άτομα σε βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σε πολύ λίγο, σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας μπαλκόνι. Η Κατερίνα Κίτσιο θα μας παίξει άρπα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Αλεξάνδρου Βόλου 7, όπου θα ακούσουμε βαλκανικές μουσικές. Μετά θα περάσουμε στην Παλαιών Πατρών 33 για να ακούσουμε ακορντεόν. Αλεξάνδρου Βόλου 20 για ηλεκτρική κιθάρα και drums. Και θα κλείσουμε στην Αλεξάνδρου Βόλου 22 με πιάνο και τραγούδι από μία σοπράνο. Μείνετε συντονισμένοι για όλα αυτά που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, δύναμη και χρόνια πολλά στην πρωτοβουλία. 8 χρόνια δράσης. Κάνουμε συνέντευξη και τους δημοσιογράφους. Πάμε εδώ πέρα. Δηλώσεις. Να δείξω κραγιόν, δεν έχω κανέναν δίπλα. Με συνδιοργανωτή. Με συνδιοργανωτή. Την ομαδάρα να πούμε. Ναι, όχι, εγώ λέω για εσάς και εσείς. Αυτή είναι η Άννα, παιδιά, που συντόνισε όλη τη δράση με τους μουσικούς εδώ στη γειτονιά, γιατί είμαστε μια μουσική γειτονιά. Και θα παίξει και ο άντρας της. Θα παίξει και ο άντρας της, ο Αλέκος. Δεν δείχνετε άλλο. Ευχαριστώ.
Δείξε λίγο και εσένα να σου κάνω κι εγώ ένα πρόλογο. Άντε. Φοράω τη μάσκα μου σήμερα. Παιδιά, αυτός είναι ο υπερτέλειος George. Γεια σε όλους. Το Γιώργο. Πολλά ξανά. 8 χρόνια πρωτοβουλία. Έτσι. Συμπληρώσαμε 29 Δεκέμβρη και συνεχίζουμε. Ναι. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι τα δύσκολα. Έτσι. Τα υπόλοιπα 100 θα είναι εύκολα. Κοίταξε, αν πάει όπως με το γάμο, στα 7 έπρεπε να χωρίσετε. Αφού συνεχίσετε, θα κάνετε και δεύτερο παιδί. Περάσαμε, είναι αλήθεια. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Σε λίγο καιρό ανοίγει και το πάρκο Τσέπης. Θα γίνει χαμός. Εκεί θα τρώμε και θα πίνουμε. Θα παίζουν και τα παιδάκια μας. Και να σου πω, ρε Γιώργο, πώς νιώθεις που το γυρίσατε έτσι στα πιο καλλιτεχνικά? Εντάξει, πάντα είχαμε καλλιτεχνική. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πολύ λυρική η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική σήμερα δεν είναι του στυλ μου, αλλά είμαι τόσο απεγνωσμένος. Α, δηλαδή από απόγνωση θα μας ακούσεις. Και σκυλάδικα να έχουμε οργανώσει, θα με έβλεπες πάνω στα τραπέζια. Κοίτα, με μένα ποτέ. Τα γουστάρω άπειρα, αλλά δεν με αφήνει ο άντρας μου. Καλά κάτι. Να, πες. 90 άτομα. Τι εννοώ. Εδώ από ποια γειτονιά ήρθαμε? Ιασονίδου πάνω. Ιασονίδου, δικά μας παιδιά. Και... καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και άλλα τέτοια ωραία. Πάμε εδώ και άλλες δηλώσεις θέλουμε. Εδώ από ποια γειτονιά έχουμε έρθει, να σας τραβήξω. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ από τη γειτονιά. Και εγώ έκανα, θα το βάλω. Να πω, από ποια γειτονιά έχουμε έρθει? Από Καφτατζόγλιο. Από Καφτατζόγλιο, από την πλέη γειτονιά. Την πλέη γειτονιά, ναι. Εδώ είναι και η Στέλλα. Θέλει να μας μιλήσει. Να μιλήσεις. Όχι, ντρέπεσαι. Αλλά έρχεται η Ερμονή και η Μάρτα που μπορεί να μιλήσει με την αίρεση. Πάμε εκεί να μιλήσει. Εδώ οι δημοσιογράφοι δεν κρατάνε τις αποστάσεις. Και έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Ιωάννου, αγαπητό γείτονα. Θέλει να μας πει δύο λόγια. Σε κοιτάνε αυτή τη στιγμή 100 άτομα, σε λίγο θα γίνουν χιλιάδες. Χορχέ, σταμάτα, άιντε. Είμαστε χαμηλό τώρα. Σ' ακούνε το. Χαμηλών τόνων, αλλά ουσιαστικών τόνων. Τι κάνετε? Συνεχώς καλύτερα, εσείς? Προσπαθούμε. Αν αγωνιζόσασταν, θα ήταν πιο θετικά τα πράγματα. Ο αγώνας έχει πολλές έννοιες, όπως το βλέπω καθένα. Ναι, και η προσπάθεια πλησιάζει προς το πάθος. Ναι, και σε αυτό συμφωνώ. Τι γίνεται, η εγγονή, όλοι, εντάξει, η κόρη, η σύζυγος. Την εγγονή την έχουν χάσει. Θα σε τραβήσω. Να γυρίσω. Πάμε. Εδώ πέρα μας τραβάνε για το αρχείο. Αμάξι. Η αγάπη, η αγαπητή μας γειτόνισσα, θέλει να κάνει μερικές δηλώσεις σε 150 άτομα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε με ανυπομονησία, τα χαμόγελά μας είναι πίσω από τα αυτιά. Και αγαπάμε όλο τον κόσμο σήμερα, λίγο παραπάνω. Τηρούμε τα μέτρα, όπως αυτή εκεί. Τηρούμε τα μέτρα, χαιρόμαστε δυνατά. Για την πρωτοβουλία 8 χρόνια. Συμπληρώσαμε 8 χρόνια. Να είναι αυτό που θα κάνει ακόμη περισσότερα με ανθρώπους που έχουν την ίδια όμορφη διάθεση να ζωγραφίζουμε τα όνειρα που έχουμε.
Πολύ όμορφα. Εδώ καλοί γείτονες και γειτόνισσες. Έχεις χρόνια πολλά από τον Μιχάλη τον Σπανό. Μας βλέπουν από την Κηφισιά. Ευχαριστώ πολύ, αντεύχομαι. Και από την Παπαδημητρίου τη Μαρία. Ωραία, να πάω πιο πέρα για να ακούσω την κουλαθώ, έτσι. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Έχουμε φέρει τρεις κάμερες. Πάμε να στηρίξουμε ένα τσιγαράκι, σας παρακαλώ. Μαντρεζί. Καλά και καλά.
σιγά σιγά τα πράσινα.
Τι μας κάνουμε. Βασικές. Τι κάνουμε. Θα βγει λίγο με βιμπράτο, θα είναι πάνω βιμπράτο. Μα
πάντως πλέον.
Ναι, τι κρατήσα το παιδιά, επειδή έχει αστυνομία, πάρουμε από εσάς. Τουλάχιστον άμα έρθουν να πούμε ότι έχουμε από εσάς. Γιώργο, μήπως πρέπει για το επόμενο σημείο να είναι κάποιος εκεί εκεί στην προετοιμασία να βάλει το μάτι. Δεν είναι μόνο μας.
Ευχαριστούμε! Προχωράμε. Και λίγο τις αποστάσεις να προσέχουμε. Παιδιά, λίγο τις αποστάσεις μόνο για να μην μπλέξουμε εμείς. Και μετά θα μπλέξουν αυτοί.
17, μπελέχτηκα. Κατευθυνόμαστε στο επόμενο σημείο. Με το οποίο είναι... Επίξη. Θα το νιώσουμε, Αλεξάνδρα. Το σημερινό πρόγραμμα είναι ποτπουρί ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μείνει δυσαρεστημένος. Όλα τα γούστα. Πλησιάζουμε στις Βόλου. Πηγαίνουμε προς τη Γούναρη. Στολισμένη μας πόλη. Πώς σας φάνηκε, αγαπητοί? Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικό. Ανυπομονείτε για το επόμενο? Ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία πρόσκληση. Αλλάζει λίγο την καθημερινότητα. Μακάρι να βρίσκαμε κάθε μέρα έναν τρόπο για να την αλλάζουμε. Ας πάρουμε από σήμερα το παράδειγμα. Γεια, χρόνια πολλά! Πλησιάζουμε. Κοντεύουμε στην Παλαιών Πατρών. Είμαστε Σβόλου με Παλαιών Πατρών.
Θα μας πείτε κάτι, αγαπητέ μας γείτονα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Φτάσαμε. Για να δούμε πού είμαστε. Για να βρούμε και μια ωραία θέση. Thank you.
τα χέρια έτσι με κάτι σου χώρο και από εκεί. Και από εκεί ακούγεται η μουσική. Ας πάρε, κάνουμε μια βολτούλα στη γειτονιά. Έχουμε και εκλεκτό ακροατήριο, όπως βλέπετε. Παιδιά, σκορπιστείτε λίγο για να μπορέσουν να συνεχίσουνε. Γεια! Χρόνια πολλά! Αγαπημένοι όλοι, προσπαθήστε μεταξύ σας να μοιράσετε τις αποστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ελάτε και από το απέναντι πεζοδρόμιο. Ας συνεργαστούμε λίγο σε αυτό, να πάμε και από την απέναντι πλευρά. Παιδιά, ελάτε λίγο και από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου και λίγο να απλώσουμε. Η μουσική θα ακούγεται ούτως ή άλλως. Ελάτε λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν θα συνεχιστεί αυτό.
Παιδιά, μπορεί και να μην λήξει άμα συνεργαστούμε. Ελάτε λίγο απέναντι. Ο κόσμος διξάει για μουσική. Από την κάτω πλευρά δεν έχουν σκορπιστεί ο κόσμος. Ας πάμε μια βόλτα από εκεί να τους βοηθήσουμε. Αγαπημένοι όλοι, λίγο ασκορπιστούμε και ελάτε και από την απέναντι πλευρά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είσαστε ακριβώς στο σημείο που σας βλέπουν κιόλας. Και για την ασφάλειά μας και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ελάτε και από απέναντι και ας γεμίσουμε το δρόμο, ας φτάσουμε μέχρι άκρη. Παιδιά! Παιδιά! Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Ή σκορπίστε στην άκρη του δρόμου ή ελάτε απέναντι. Λίγο να ρεώσουμε. Λίγο να ρεώσουμε. Έχουμε αραιώσει τώρα. Τώρα έχουμε αραιώσει. Κάποια στιγμή, επειδή μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, για προοδευτικούς λόγους κάναμε μια σύσταση. Τώρα είμαστε αρκετά καλά σκορπισμένοι στο χώρο, αλλά... Δείχνει να είναι πάρα πολύ σε κόσμος. Δείχνει επειδή είναι σκούρα και τα μαγαζιά τώρα. Άμα δείτε τις μονάδες... Τώρα είναι υπερβολική, είμαστε εντελώς ναι. άνετα. Ναι, ναι. Τώρα είναι υπερβολική. Τώρα δεν είμαστε, ναι. Απλά είναι σκούρες αυτά τα μαγαζιά, γιατί βλέπω και τους ανθρώπους, δεν είναι... Είναι ωραία. Μην τρελαθούμε ναι. τώρα. Ας βγουν έξω για να το κοιτάνε για ζώσεις. Μην πάνε να βάλουμε τις φωνές να μαλώσουμε τώρα.
Αυτό μας αναγκάζουν να κάνουμε, όπως μαλώνει ο άνθρωπος. Έχετε δίκιο. Τι να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Τι άλλο λέει. Αν ξεκινήσει, λέτε τώρα, η μουσική τι θα γίνει. Τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Είναι σαν να ανταγωνίζονται τους μουσικούς. Ναι, ακριβώς, Απλά το ένα είναι φασαρία και το άλλο ακριβώς, είναι απίστευτο. Ομορφιά. Ευτυχώς στην υποδρομή δεν έγινε τίποτα. Ναι, ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μαζεύτηκε λίγο περισσότερος κόσμος, γιατί εντάξει, είναι και η περαστική που πηγαίνει ούτως ή άλλως. Αλλά σχετικά πολύ γρήγορα όλοι ανταποκριθήκαν. Και πριν και τώρα είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία τώρα. Τώρα είναι απλά παράλογο, νομίζω. Είναι παράλογο τώρα. Είναι. Υπερβολική είναι η άνθρωπη. Θα έχει πάρει στο κρανίο άνθρωπο. Ναι. Ναι. Κάτι όμορφότερο πράγματα. Δεν το συζητώ. Όλοι έτσι ανακουφιστήκαμε. Ήτανε σαν αυτό που μας έλειπε. Όλοι έχουμε αγαπημένους ανθρώπους. Όλοι φροντίζουμε να είμαστε υγιείς. Όχι μόνο όλοι. Για εμάς και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, εννοείται. Μα προσέχουμε και όλοι. Δεν γίνεται όλοι. Και άραια είναι και εμάς και τώρα. Ναι. Κύριε, εσείς είστε εδώ πέρα στη Σβόλη, μένετε εδώ. Ναι, λίγο παραπάνω. Γιάννη Μιχαήλ είμαι εγώ. Γιάννη Μιχαήλ, χρόνια πολλά. Ναι. Εγώ είμαι... Πού είσαι εσύ. Αγαπηνού. Α, Αγαπηνού, δίπλα είμαστε. Ναι, να είσαι καλά. Ωραία, δεν είχε τύχει να σε ξαναδώ στο σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι Μασούτη, Σκλαβενίτη. Ναι. Γιάννου Μιχαήλ 14 είμαι. Αγαπηνού, πού είσαι εσύ. Εγώ είμαι Αγαπηνού, Γιάννου Μιχαήλ. Στο 7. Ε? Στο 4. Στο 4. Εγώ είμαι από το 68 εδώ. Είσαστε πιο παλιός από μένα στην γειτονιά. Ναι, οπωσδήποτε. Ωραία, μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσετε να μας, να έρθετε να μας πείτε ιστορίες και με αλλαγές που είχε αυτός ο δρόμος. Βεβαίως, βεβαίως. Το όνομά σας πώς είναι? Σάκης, Θανάσης. Κύριε Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι Αγάπη. Χάρηκα, Αγάπη. Χάρηκα πολύ. Και τώρα να ξέρετε, είμαστε live. Α? Στην παρέα μας έχουμε άλλα 350 περίπου άτομα. Να μου το στείλεις να το έχω. Αυτό θα είναι στη σελίδα μας, να ξέρετε. Ποια σελίδα? Στη σελίδα η γειτονιά της Αλεξάνδρου Σβόλου. Ναι. Θα ανέβει εκεί. Δεν το ήξερα, ωραία. Θα σας αναζητήσουμε να ξέρετε γιατί έχουμε και τράπεζα μνήμης. Ωραία, τέλεια. ήρθανε δύο περιπολικά. Δύο-τρία ήρθανε και το άλλο έφυγε πριν από λίγο. Ναι. Δύο είναι εκεί και ένα έφυγε από εδώ. Για να δούμε. Είναι απίστευτο. Αν αρχίσουν να παίζουν τώρα θα τους πειράξει αφού έχει αραιώσει ο κόσμος εντελώς. Ναι. Αγαπημένοι φίλοι, κάντε υπομονή. Εδώ πέρα γίνεται, αλλά ξέρετε τι. Σε αυτή την δικοτομία, επειδή, αλλά μας σταματήσαμε. Επειδή, ναι. Έχετε μηνύματα μετακίνησης. Ναι. Βεβαίως. Θέλετε να σας το δείξουμε. Πηγαίνετε εκεί που πηγαίνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες μου το κινητό στο Γιώργο Κώστα. Πού είναι ο Γιώργος. Γιώργο. Τι τραβάς ακόμα. Ναι. Το τραβάω γιατί είναι γειτονιά μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Έχει αδειάσει εντελώς ο δρόμος. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για να το σταματήσουν, αλλά... Τι λένε εδώ πέρα. Μιλήσανε και... Από το Λονδίνο μας λένε. Αν ξεκινήσουν τώρα να παίζουν η μουσική... Όχι, πρέπει να πάμε στα σπίτια μας και να παίζουν η μουσική μετά. Καταλαβαίνεις. Θα συνεχίσει η μουσική. Βάλτε, λέει, ο άλλος σε τραγούδι με τα στριπάκια. Σας παρακαλώ κύριε, έχετε μήνυμα μετακίνησης. Ναι, είμαστε από εδώ, προσπαθούμε να διώξουμε. Πολύ ωραία, πηγαίνετε παιδιά, θα το διώξουμε εμείς, μην αγχώνεστε. Πηγαίνετε. Δεν κάνουμε καλή δουλειά, ούτε εγώ ούτε εσείς.
άλλο. Δηλαδή, θα σε μια εκδήλωση, προσέχουμε όλοι, είμαστε σε αποστάσεις, τι άλλο κάνουμε. Δεν είμαστε σε αποστάσεις. Πώς δεν είμαστε. Δέκα φορές το είπα, ρε παιδιά. Δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Καλά, θα ήθελα πολύ και εγώ να ξέρω. Δεν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τι κάνουμε, κλείνουμε το live. Μπράβο λίγο εσύ. Πού πάει η μόνη σου τώρα. Περίμενε από πίσω του για να μην τον πιάσουμε. Ναι, το ξέρω, ναι. Έχει αδειάσει τελείως ο δρόμος. Έχει πιο λίγους ανθρώπους από ό,τι περνάνε κανονικά. Μία ώρα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Αλλά παρόλα αυτά, μας εμποδίζουν να το συνεχίσουμε. Απομακρυνόμαστε λίγο. Έχουν φύγει όλοι οι φίλοι μας. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα κάθονται και φυλάνε το δρόμο. Έχει αδειάσει εντελώς, δεν έχει κανέναν. Είναι τελείως άδειος ο δρόμος. Αλλά μη στεναχωριέστε, γιατί η μουσική θα συνεχίσει, ακόμα και αν δεν έχει κανένα στο ακροατήριο. Θα ακούμε όλοι από τα σπίτια μας. Εμείς θα είμαστε κάτω από ένα μπαλκόνι για να ακούτε, μην στεναχωριέστε. Σε λίγο θα συνεχίσουμε. Στέλνετε μηνύματα ότι δεν ακούτε. Είναι γιατί θα συνεχίσει σε λίγο η μουσική. Είμαι η Σένια. Δεν είναι καλά, είσαι. Κορίτσι μου, σε θέλει μόνο να δώσω. Οκ. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο. Φιλιά σε όλους.